Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Με ρώτησε πριν ο κύριος Δημητριάδης, ο Άκης Δημητριάδης, αν στείλανε φάκελο και σε μένα οι τρομοκράτες. Δεν στείλανε, δεν στείλανε δυστυχώς. Βασικά θα πρέπει να γνωρίζεις όμως ότι έχω βγάλει από τα γραμματοκιβώτια Άκη το όνομά μου. Γι' αυτό το λέω ακριβώς, για να μην μου έρθει ένας φάκελος και εμένα, με εμένα εκρηκτικά. Πάμε να δούμε όμως τώρα πώς είδαν τα ξένα μαζικής ενημέρωσης και πόσες φορές έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η τόσο παράξενη είδηση αυτής της προπαγανδιστικής κυρίως ενέργειας που έκανε οι τρομοκράτες, διότι σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι είναι καλές οι δυνάμεις ασφαλείας που έχει κάθε χώρα, είναι καλές και οι δυνάμεις ασφαλείας η δική μας χώρα και προλάβαμε τα χειρότερα. Θεωρώ όμως ότι οι τρομοκράτες το ήξεραν αυτό, ότι θα τα ανακαλύπταμε. Δεν νομίζω να πίστευε κανείς ότι θα σκαγεί ο φάκελος στα χέρια της Μέρκελ, για το Θεό. Πάμε να δούμε όμως πώς το είδαν τα ξένα μαζικής ενημέρωσης. Ορίστε. Η είδηση των εκρηκτικών δεμάτων πρωταγωνιστή στις ειδήσεις των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων. Η Ελλάδα απαγόρευσε για 48 ώρες τις μεταφορές αλληλογραφίας στο εξωτερικό, τονίζει το κύριο άρθρο του το BBC, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τα τρομοκρατικά χτυπήματα κρύβονται ακροαριστερά στοιχεία. Το CNN από τη μεριά του γράφει. Πακέτα με εκρηκτικά εστάλησαν στους ηγέτες της Ιταλίας και της Γερμανίας. Η Ισπανική El Mundo αναφέρεται στην αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στην Πολώνια της Ιταλίας, στο οποίο εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός όπου προοριζόταν για το Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ενώ το Associated Press κάνει λόγο για την αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις πρεσβείες στην ελληνική πρωτεύουσα, τονίζοντας πως πρώτη φορά στην Ελλάδα συναντάται τέτοια τρομοκρατική δράση με στόχους εκτός συνόρων. Χαρακτηριστικές είναι και οι επισημάνσεις των Αυστραλιανών μέσων, όπου σημειώνουν πως οι τρομοκρατικές επιθέσεις έγιναν λίγες μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αναλήτρια της Global Insight εκτιμά πως οι συγκεκριμένες δράσεις πυροδοτήθηκαν από τα εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, σε σχετική δήλωσή της στο γερμανικό τύπο, δηλώνει πως τα παγιδευμένα δέματα θα πρέπει να γίνουν αφορμή για να βελτιωθεί ο έλεγχος στις μεταφορές εμπορευμάτων εκτός της Ευρώπης με τη ΣΥΠΑ και ή δυνατόν σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ η κυβέρνηση του Βερολίνου αποσυνδέει πλήρως το παγιδευμένο πακέτο που έφτασε στη γερμανική καγκελαρία με τα πακέτα βόμβες από την Ιεμένη. Τέλος, σύμφωνα με το σχολιαστή της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, Αντώνιο Φεράρι, το φαινόμενο των παγιδευμένων με εκρηκτικά πακέτων αλλάζει την καθημερινότητα της Ελλάδας και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν η σειρά αυτών των επικίνδυνων αποστολών. Μάλιστα, καλά, δεν τους καταλαβαίνω τους ξένους τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι επειδή εδώ κάποιος πεινάει στην Ελλάδα, στέλνει ένα φακελάκι με εκρηκτικά στο Σαρκοζή, για το Θεό δηλαδή, και με ποιο σκοπό, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτά είναι βεβαίως λεγόμενα ξένων δημοσιογράφων. Οπότε, εμείς πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα σε ποιο ύψος έχει φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων εν ώψη και των εκλογών της Κυριακής. Παρακαλώ. Συνεχίζει να σφίγγει ο κλοιός των αντιπαραθέσεων μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών με νέες δηλώσεις πολιτικών εκπροσώπων τόσο της κυβέρνησης όσο και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από κυβερνητικής πλευράς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε πως την Κυριακή ο λαός με την ψήφο του θα στείλει ένα σωστό και ξεκάθαρο μήνυμα, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης εξαπέλυσε πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την οικονομία και το σχέδιο του Καλλικράτη. Το πολιτικό μήνυμα όμως των εκλογών πρέπει να έχει και μία περαιτέρω διάσταση. Πρέπει η χώρα το βράδυ των εκλογών να είναι μία χώρα πολιτικά ισχυρή και σταθερή. Πρέπει η κοινωνία να είναι μία κοινωνία συνεκτική και το έθνος ενωμένο, γιατί αντιμετωπίζουμε μία πολύ μεγάλη πρόκληση η οποία δεν είναι απλά οικονομική αλλά είναι πραγματικά εθνική. Ένα χρόνο πριν η χώρα βρέθηκε μισό βήμα πριν τη χρεοκοπία. Χρεοκοπία στην οποία ο κύριος Καραμαλής ήταν βέβαιος ότι θα οδηγούμασταν, γι' αυτό και άλλωστε λιποτάκτησε. Όπως σήμερα επίσης κάνει και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, όποτε οι στιγμές απαιτούν υπευθυνότητα. Απαντώντας στην κριτική του Πασόκ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως το διακύβευμα της 7ης Νοεμβρίου είναι ο λαός να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για τη λανθασμένη πολιτική της, ενώ για εκβιαστικό δίλημα από πλευράς Γιώργου Παπανδρέου έκανε λόγο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής της Παράταξης Ανδρέας Λικουρέντζος. Την αντίθεσή της στην κυβερνητική πολιτική εξέφρασε ακόμη μια φορά και η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, κατηγορώντας το Πασόκ ότι εκβιάζει το λαό γιατί θέλει να παραμείνει στην εξουσία.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ψήφος των πολιτών σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα αποτελέσει πολιτική αυτοκτονία, ενώ χαρακτήρισε ως μονόδρομο την ανατροπή του μνημονίου. Σταθερότητα λοιπόν για το Πασόκ είναι ο λαός να γίνει πρόβατο, επισφαγή, να χάσει τα πάντα και να διαμαρτύρεται στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του. Να υποστούμε δηλαδή όλη μαζική λοβοτομή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με τη σειρά του επεσήμανε πως δεν θα περάσουν οι εκβιασμοί περί εκλογών, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να παραμείνει στην εξουσία μέχρι τέλους. Στο χώρο των αντιπαραθέσεων μπήκαν και οι οικολόγοι πράσινοι, με τους εκπροσώπους τύπου να κάνουν λόγο για πειρατεία στην ψήφο των πολιτών για την αυτοδιοίκηση. Πρόκειται στην κυριολεξία για πειρατεία στην ψήφο των πολιτών για την αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες καλούνται ουσιαστικά να διαλέξουν αν θα προτιμήσουν να χειραγωγηθεί η οργή τους ή να γίνει κατάκριση της ανοχής τους. Για τους οικολόγους πράσινους βασική θέση είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι δεύτερη προτεραιότητα. Θέλουμε μια πολιτική που να αφήνει χώρο και στην τοπική διάσταση, στην κοινότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τώρα στο σημείο αυτό τον κύριο Μάριο Πέτρα, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό του Γιάννη Τουμπουτάρη. Καλώς ορίσατε. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και σας ευχαριστώ και για την γνωριμία, διότι δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε στο παρελθόν. Επέλεξα συνειδητά, μάλιστα, να μην είσαστε μαζί με τον Γιώργο τον Ασπασίδη, να κάνουμε πρώτα μια συζήτηση τη μισή ώρα της εκπομπής μαζί του και την άλλη μισή με εσάς. Δεν ήθελα άλλη παραθέσεις. Τώρα δύο ή τρεις ημέρες μείνανε πριν από τις εκλογές. Να παραθέσουμε τα επιχειρήματα. Μπορώ να σας κάνω τις ίδιες ερωτήσεις αν θέλετε. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως οφείλω να πω ότι αυτές οι εκλογές, αυτές οι δημοτικές εκλογές και κυρίως λόγω των κοινωνικών συγκυριών αν θέλετε, πέρασαν ομαλά, κύλησε ομαλά η προεκλογική περίοδος. Δεν είδαμε ούτε κραυγές, ούτε ουριαχτά, ούτε και έντονες αντιπαραθέσεις. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που ούτε να τις θυμάμαι δεν θέλω. Αυτό είναι αλλά, εν πάση περιπτώσει, είδαμε καλό κλίμα. Από πού πιστεύετε ότι πηγάζει αυτό το πράγμα, από τις υποψηφιότητες, τους υποψηφίους, από την συγκυρία γέννη ή από κάτι άλλο, παρακαλώ. Εντάξει, καταρχήν και οι υποψήφοι δήμαρχοι είναι όχι υψηλών τόνων. Mm-hmm. Βέβαια, η συγκυρία βοηθάει ώστε ο κόσμος να έχει ένα ενδιαφέρον που να μην είναι για τις για ακραίες καταστάσεις, αλλά μόνο για τις τοπικές εκλογές. Δηλαδή, πώς θα αναδείξει τον καλύτερο δήμαρχο για τον τόπο του. Mm-hmm. Και αυτό το κλίμα συνεχίζεται από την αρχή της προεκλογικής περίοδου μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε μόνο την περίπτωση του αυτή την αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ Άνθιμου και Μπουτάρη. Όλα τα άλλα ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους. Μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε τώρα με αυτή την ιστορία? Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια τι ακριβώς έγινε με τον επικεφαλής της παράταξής σας και με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης? Γιατί και εγώ δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να λέγονται τέτοιου είδους πράγματα μέσα στην Εκκλησία, καταρχήν. Τι υπόθηκε από τον Άνθιμο, καταρχήν? Ότι δεν μπορεί να δεχθεί τον κύριο Μπουτάρη σαν δήμαρχο όσο ζει αυτός, όσο είναι αυτός αρχιεπίσκοπος. Ο Άνθιμος δηλαδή... Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί τον κατηγόρησε ο κύριος Μπουτάρης ότι πηγαίνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους δικές του για να μπορέσει να βοηθήσει αυτόν τον υποψήφιο που έχει υπόψη του. Μάλιστα. Ναι. Αυτή η αντιπαράθεση πρόκειται θα για μπορούσε πολιτική να αντιπαράθεση, ναι, καταρχήν. Έτσι. Πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση, φυσικά, σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά δεν πρέπει να γίνεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εκ του άμβονος, όχι, με τίποτα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Από εκεί και πέρα έπρεπε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και ηρέμησαν από την επόμενη στιγμή, νομίζω. Καλό αυτό. Ευτυχώς που ηρέμησαν. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο για τον κόσμο ο οποίος παρακολουθούσε, δηλαδή για τον Θεό. Φυσικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, είτε αυτός λέγεται Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, είτε αυτός λέγεται πλανόδιος πολιτής στρογγυλών κουλουριών Θεσσαλονίκης. Όλοι έτσι, πρέπει σε κάθε να έχουν μία άποψη. Η και ο καθένας μιλά από το βήμα του. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά όχι να λέγεται αυτή η άποψη μέσα από το χώρο της Εκκλησίας. Ο καθένας, λέω, μιλά από το βήμα του. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν, ας πούμε, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έλεγε κάτι για τους κυρίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για την κυρία Μέρκελ, ας πούμε, ναι, που με μεθόδους, με μεθοδεύσεις των Ευρωπαίων, εμείς τώρα είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε το εισόδημά μας να συρρυκνώνεται. Δεν νομίζω να πείραζε κανέναν. Θα την έλεγε την άποψη του εκ του άμβωνος, αλλά δεν θα πείραζε κανέναν. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται, ορίστε, αλλά το θέμα είναι ότι όποια πολιτική τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μπουτάρης είχε και τη δυνατότητα να απαντήσει. Και το βήμα και τη δυνατότητα να απαντήσει. Εάν, ας πούμε, ο Σεβασμιότατος, ο Παναγιώτατος, ναι, τάχωνε στη Μέρκελ, η Μέρκελ ούτε που θα το μάθαινε για να απαντήσει. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, να πάμε στα του Δήμου τώρα. Να πάμε στα του Δήμου. Λοιπόν, σας έπεισα δηλαδή ότι εντάξει, μπορούσε να το πει. Όχι, εγώ εξέθεσα την άποψή μου, είπα ότι μπορούσε να μιλήσει με τον κύριο Μπουτάρη, είτε ιδιαιτέρως, είτε σε ένα χώρο διαφορετικό, και να εκφράσει την πολιτική του άποψη, αλλά η πολιτική άποψη δεν εκφράζεται σε καμία περίπτωση μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί να επιλέξουμε τον Γιάννη Μπουτάρη για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ρωτώ. Γιατί να τον επιλέξουμε. Το πρώτο μου ερώτημα και το απλούστερο και το πιο προβλέψιμο, παρακαλώ. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ελεύθερη σκέψη, προοδευτική. Έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αναμορφώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σκέφτεται από το οικονομικό σκέλος, από τη λύση των προβλημάτων κατασκευών, συγκοινωνίας, περιβάλλοντος, πρασίνου, παύλα πρασίνου. Σκέφτεται δηλαδή πώς θα λύσει τα προβλήματα από το μικρότερο, από το πεζοδρόμιο, από τα σκουπίδια έως το μεγαλύτερο. Ας πούμε το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο κέντρο της πόλης με τη μεταφορά της έκθεσης Ισίνδο. Έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχει μια διεισδυτικότητα σε πολλούς χώρους, μπορεί να συνδυάζει ιδεολογίες και σκέψεις, μπορεί να προχωρήσει μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε της πόλης μας με τέτοια τοποθέτηση έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε διευκρινήσεις. Ναι. Διότι είπατε ότι σχεδιάζεται ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και ναι, το έχω ακούσει από πολλούς τα τελευταία χρόνια. Όταν μεταφερθεί με το καλό η έκθεση. Με το καλό λέω εγώ όταν μεταφερθεί η έκθεση, διότι δεν ξέρει κανένας αν θα μεταφερθεί η έκθεση μέσα στην επόμενη τετραετία του επόμενου Δημάρχου Θεσσαλονίκης ή αυτό εκτός. Το λέτε εσείς. Ναι, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Γιατί με συγχωρείτε, είναι τίποτα έτοιμο στη Σύνδο για να φύγει η έκθεση. Όχι. Το 2011 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά της έκθεσης από το χώρο που βρίσκεται τώρα στη Σύνδο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Εγώ λέω μέσα στη θητεία σας, εάν εκλεγείτε δημοτική αρχή, θα προλάβει να μεταφερθεί η έκθεση εκεί ή όχι. Θα προλάβει. Μακάρι, λέω εγώ. Λοιπόν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Επειδή είπατε θέλετε να το κάνετε πάρκο εκεί πέρα. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και αν ποτέ μπείτε στη διαδικασία να γκρεμίσετε τα μεγάλα κτίρια της διεθνούς εκθέσεως, της υπάρχουσας διεθνούς εκθέσεως κτλ. Θα έρθω και εγώ να γκρεμίσω μαζί σας. Αλλά θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα που έχω θέσει στους περισσότερους για τους οποίους μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Να. Ακούσατε ποτέ στη χώρα μας να γκρεμίσαμε ένα τούβλο για να φυτέψουμε ένα λουλούδι? Είναι ευκαιρία με τον Γιάννη Μπουτάρη να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ό,τι σκεφτόμαστε στην Ελλάδα δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Τώρα είναι ευκαιρία να το αλλάξουμε. Εγώ πάνω δεν έχω ακούσει κανέναν που να μην θέλει πάρκο μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αφού το θέλουμε όλοι. Όλοι το θέλουμε. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Μα με συγχωρείτε, έχετε ακούσει κανένα πολιτικό να λέει ότι δεν θέλουμε να λέει ότι θέλουμε τη γραφειοκρατία? Με συγχωρείτε, αλλά αν ένας πολιτικός δεν μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα, δεν